Δεν ήταν 300 εκατομμύρια που είχα έξω, 100 είχα. Τα οποία τα πήρα από ένα λογαριασμό της Ιδίας Τράπεζας και τα έβαλα από όψιος σε προθεσμιακό. Και από προθεσμιακό το έκανα private banking που έχει, επενδύουν σε ομόλογα, σε μετοχές κτλ. Διότι αυτό με συνέφερε οικονομικά, είχα μεγαλύτερη απόδοση των χρημάτων μου. Αυτοί στο κέφομαι, γιατί τα ξέρανε, αλλά δεν θέλανε να τα καταλάβουν, γιατί δεν τους ήφερε να τα καταλάβουν. Έπρεπε να κλείσουν τα βιβλία και ότι έχουν βάλει τόσους φόρους. Αυτή έγινε η ιστορία, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Αλεξιάδης. Και βγήκε υπερήφανος και έλεγε ότι βγάλαμε τόσα λεφτά. Ο νυν υπουργός είναι αυτός. Ο νυν, ναι. Ναι. Γιατί, να μην το πω. Εγώ το έκανα. Εσύ το πείτε ό,τι θέλετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Κατηγορήθηκα λοιπόν ότι έχω φόρο αποφυγή 200 εκατομμυρίων. Ότι είναι άλλα τα 100 και άλλα τα άλλα 100 και άλλα τα άλλα 100. Μα αφού έχω τα χαρτιά από την ίδια τράπεζα. Ότι άλλαξε ο λογαριασμός και έγινε αυτό. Με κατηγορήσαν και ξεκίνησαν να μου βάζουν πρόστιμο 120. Στο τέλος κατέβηκε 80, 40, δεν θυμάμαι. Πήγαμε, κάναμε ανακοπή, την κερδίσαμε κατά το ίμιση και υπάρχει και ακόμα εν εξελίξει το υπόλοιπο ίμιση για να σβήσει. Διότι όλα αυτά ήταν παράνομα που έγιναν εις βάρος μου. Έχω κάποιους οι οποίοι με αγαπάνε πάρα πολύ και φροντίζουν να δυστυχώς να πηγαίνω στα δικαστήρια, να τραβιέμαι, να κάνω. Από παντού έχω απαλλαγεί όπως θα απαλλαγώ από όλα, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα. Αντιθέτως είπαν, είμαι ο μόνος που έχει φέρει 980 εκατομμύρια ό,τι είχα πάρει από την Inter-American και από δύο τράπεζες που είχα και πούλησα. Τα λεφτά όλα αυτά εδηλώθησαν, ήρθαν εδώ, εισαγωγή επίσημη μέσα από τις τράπεζες, υπούς λογαριασμούς, τα χαρτιά είναι κατατεθειμένα, όλα αυτά είναι φορολογημένα και σας είπα, σε κάποια στιγμή πάλι αυτοί που με αγαπούσανε μου ξαναβάλανε φόρο στα ίδια λεφτά που είχα πληρώσει έξω, φόρο που απαγορεύεται η διπλή φορολογία. Και πήγα στα ελληνικά δικαστήρια, έχασα, γιατί έχουν τα μέσα μερικοί. Πήγα μετά στην Ευρώπη και τα κέρδισα και πήρα τα λεφτά που μου βάλανε δεύτερο φόρο πίσω. Έχω λοιπόν και πιστοποιητικά ότι δεν έχω καν αποφύγει, αλλά πλήρωσα και φόρο δεύτερη φορά και δικαιώθηκα από δικαστήρια έξω και τα πήρα τα λεφτά πίσω. Και πάλι κατηγορούμε. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Ευχαριστούμε κύριε Κοντομινά. Κύριε Βορύδη, έχετε και άλλη ερώτηση? Δεν έχω άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βορύδη. Ελπίζω να είμαι σαφής αυτά, κύριε. Ένα λεπτό να τελειώσει λίγο ο κύριε Κασιδιάρη με τον καφέ για να μην ενοχλεί. Τελειώσαμε. Ένα να μην σας διακόψει. Πόσο χρόνο, κύριε Κασιδιάρη, το γνωστό 10. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κασιδιάρης για 15 λεπτά από την Χρυσή Αυγή. Θα έρθω κατευθείαν στην ουσία. Πάντως τον πίνω γλυκό, όχι πικρό. Θα έρθω κατευθείαν στην ουσία που έχει να κάνει με τη διαπλοκή μεγάλων οικονομικών παραγόντων με την πολιτική εξουσία. Και θα θέσω ένα ερώτημα που αφορά την τήρηση των κανόνων και των αρχών του Συντάγματος και θέλω να μου απαντήσει ο μάρτυρας με απόλυτη σύνεση και προσοχή. Αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της συχνότητας από την οποία εκπέμπει ο τηλεοπτικός σταθμός Α? Σας είπα, μεταβιβάστηκε εις την κόρη μου πρόσφατα. Λοιπόν, προσέξτε με. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι τηλεοπτικές συχνότητες είναι δημόσια αγαθά. Ναι. Ανήκουν στον ελληνικό λαό. Η κόρη σας είναι ιδιοκτήτρια στο κανάλι. Η συχνότητα ανήκει στο λαό και εσείς έχετε υποχρέωση να τηρείτε τις βασικές αρχές του Συντάγματος. Εγώ δεν έχω δει καμία συχνότητα να την είναι ιδιοκτήτης ο λαός. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Εάν στην Ελλάδα το Σύνταγμα, δυστυχώς, εάν έχει καταπατηθεί το Σύνταγμα, είναι άλλο θέμα. Εντάξει, δεν θα τα καταφέρετε. Διότι καλά θα τα πείτε αυτά να σας ακούσει αλλά, ο, το κόσμος, αλλά ακούστε και εμένα. Ναι. Σας ακούμε μάρτης, σας παρακαλώ εδώ και τέτοι να εξεταστείτε, όχι να κάνετε σοου. Όμως, ό,τι θέλετε, παρακαλώ πολύ, θα θέτω ερωτήματα και θα απαντάτε. Ό,τι θέλετε, ό,τι μην κουνάτε τα χέρια σας μάρτης, γιατί, σας παρακαλώ. Γιατί, σεβαστείτε με, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ λίγο. Μην κουνάτε τα χέρια, παιδιά, μην κάνετε χειρονομίες. Σας παρακαλώ. Κύριε Μάρτης. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή τώρα. Μας έχεις κάνει και μήνυση κιόλα, έλα. Κύριε... Και εσύ μου έχεις κάνει μήνυση. Θες να μιλήσουμε τώρα για τις μηνύσεις που έχουμε ανταλλάξει. Σας παρακαλώ, παιδιά, θα αναγκαστώ να διακόψω ένα λεπτό. Λοιπόν, όχι, δεν έχουμε επιπροσωπικού αυτή τη στιγμή. Έχετε υπόψη σας. Η ερώτηση είναι σαφής. Σας ο μάρτυρας τις αρχές του Συντάγματος εις ό,τι αφορά τη λειτουργία του σταθμού του. Αυτό είναι το ερώτημα. Και παρακαλώ, όχι χειρονομίες. Επιτέλους. Κύριε Κασιδιάρη. Εσείς τι πάτε το χέρι σας. Κύριε Κασιδιάρη. Όχι χειρονομίες. Κύριε Κασιδιάρη. Εσείς τι πείσατε. Εσείς τι ξεκινήσατε από το θέατρο. Θέλω να διακόψω τη συνεδρία. Μπορώ να φωνάξω πιο δυνατά από όλους. Είναι ηλικίας ο άνθρωπος αυτός και μπορώ να φωνάξω πιο δυνατά από όλους. Κύριε Κασιδιάρη, ένα λεπτό. Κύριε Κατομινά. Κύριε παραφέρετε τον άνθρωπο εδώ στην παρεμβαίνω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ δεν χωρούν προσωπικές αντιπαραθέσεις. Ερχόμαστε, εξετάζουμε ένα μάρτυρα. Ο μάρτυρας απαντά όπως νομίζει. Ο ερωτών
ακούει, ανταπαντά και μένουμε εκεί. Παρακαλώ πολύ να αποφύγουμε. Απαντώ. Χειρονομίες. Κοιτάξτε, χειρονομίες δείχνουν κάτι. Ένθε κακήθε, κανένας. Ούτε χτυπήματα στο τραπέζι. Σας παρακαλώ. Μπορεί να φωνάζει ο καθένας όπως θέλει. Απλώς λόγω τάξης θα ήθελα εγώ σαν πρόεδρος να μην φωνάζουμε στην Επιτροπή. Δεν υπάρχει λόγος. Για να βγαίνει συμπέρασμα, μας παρακολουθεί ο κόσμος, ο ελληνικός λαός. Ένα λεπτό να τελειώσω. Σας παρακαλώ πολύ. Ήπια απαντούμε, δεν μπαίνουμε σε προσωπικό. Θα τον διορθώσω, κύριε Καστιγιάρη, το χώρο μη σας απασχολεί. Σας παρακαλώ, όχι εντεγκλήσεις προσωπικές. Δεν προσάδουν στο ήθος της Επιτροπής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην χτυπάμε τραπέζια, να μην φωνάζουμε κτλ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι υποχρεωμένος όμως να απαντήσω γιατί στην κόρη μου και όχι στο λαό. Εγώ δεν έχω δει άδεια να ανήκει στο λαό, να λέει αυτή ανήκει στο λαό και τη μοιράζουμε σε όλο τον κόσμο και παίρνουμε 11 εκατομμύρια και το δίνουμε ένα χαρτάκι που λέει εσύ έχεις τόσα, ένα χιλιάρικο από την άδεια που έχει το τάδε κανάλι. Λοιπόν, να συνεχίσω παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, εντάξει αρκετά, ακούσαμε την άποψη αυτή, το Σύνταγμα λέει ότι οι άδειες είναι δημόσια αγαθά. Ωραία. Τελεία και μπαύλα, ο καθένας μπορεί να λέει την ιστορία της ζωής του. Κύριε Κασιδιάρη, συνεχίστε. Πάω στην ουσία, γνωρίζει ο Μάρτης για το έτος 2015-16. Πόσο πρόβαλε τα πολιτικά κόμματα ο σταθμός του και συγκεκριμένα τα τρία πρώτα κόμματα της χώρας. Πόσο πρόβαλε στα δελτία ειδήσεων το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή. Γνωρίζει αν τήρησε τους βασικούς κανόνες της νομιμότητας. Μπορώ να σας απαντήσω, αλλά να με αφήσετε να απαντήσω. Αυτό το παιχνίδι θα το πες μου, ούτε μπορείτε να με αναβριάσετε, γιατί έχω γαϊδουρινή υπομονή. Αν θέλετε να κάνετε φιγούρα σε αυτούς που σας βλέπετε, κάντε το, όχι σε βάρος μου. Κύριε Κοντονή, ενημερώστε παρακαλώ τον μάρτυρα να σταματήσει και να απαντάει επί της ουσίας επιτέλους. Με έχει εξοργήσει, ενημερώστε τον ότι εδώ δεν είναι θέατρο Δελφινάριο. Έθεσα μία ερώτηση, περίμενα απάντηση επί της ουσίας. Κύριε Κοντομινά, θα σας ανακαλέσω στην τάξη. Μ' αναγκάζεσαι, σας παρακαλώ, απαντήστε στην ερώτηση χωρίς αντεκλήσει προσωπική. Κύριε Κασιδιά, σας παρακαλώ, καθίστε την ψυχραιμία σας. Αυτό το οποίο ξέρω και έχουμε τις μετρήσεις είναι σε σχέση με όλα τα άλλα κανάλια. Ο Α έχει δώσει περισσότερο χρόνο στη Χρυσή Αυγή από ότι τα άλλα κανάλια στη Χρυσή Αυγή. Πρώτον. Δεύτερον. Εμείς δεν έχουμε πάνελς, αλλά και όταν είχαμε πάνελς, πρέπει να εξηγήσω στον κύριο βουλευτή, τον κύριο Χαστιθιάρη, του οποίου τους ψηφοφόρους σέβομαι. Έχουμε 500.000 ψηφοφόρους, τους σέβομαι. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς, αναφέρομαι στους εκπροσώπους των 500.000. Οι άνθρωποι αυτοί ψηφίσαν ότι θέλαν με το δίκιο τους. Τώρα, τι έγινε. Όταν κάνουμε πάνελς, ο κάθε βουλευτής που θα έρθει στην εκπομπή θα ρωτήσει ποιοι θα είναι εκεί, τα ξέρετε γιατί και εσείς είσαστε βουλευτές. Μόλις ακούσουν ότι υπάρχει κάποιος από το Χρυσή Αυγή, δεν έχετε κανένας. Και γι' αυτό δεν έχουμε και πάνελ. Τώρα, αν δεν θέλουν τα άλλα κόμματα να συμπαρίστανται μαζί με τη Χρυσή Αυγή ή στο κανάλι, δεν φταίω εγώ τους καλώ. Αλλά δεν έρχονται οι άλλοι βουλευτές και μένουν μόνοι τους. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, θα το κάνουν. Σε ό,τι αφορά αυτή την παρένθεση που άνοιξε ο Μάρτυρας, λοιπόν, έχει δώσει απάντηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο με συγκεκριμένη οδηγία προς όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς κατά την προεκλογική περίοδο του 2015 είχε πει ότι εφόσον δεν έρχονται οι άλλοι, θα καλείται ξεχωριστά τους εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής επειδή είναι το τρίτο κόμμα. Υπάρχει συγκεκριμένο έγγραφο του ΕΣΟΥΡΟΥ, αλλά δεν μίλησα για τα πάνελ Μάρτης. Θα σας αναφέρω συγκεκριμένα στοιχεία, διότι αυτό που είπατε ότι η προβολή μας είναι μεγαλύτερη από ότι στους άλλους σταθμούς είναι ψευδέστατο. Έχω εδώ τα ποσοστά παρουσίας των κομμάτων στη σχετική αναφορά που έκανε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για το 2015, όπου στον Α ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λάβει ποσοστό 50,1%, απίστευτο ποσοστό, μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα άλλα κανάλια. Η Νέα Δημοκρατία 24,4% και η Χρυσή Αυγή 1,6%. Αυτή είναι η ισότιμη προβολή που αναφέρει ο Μάρτυρας. Με εμπέζει αυτή τη στιγμή ο Μάρτυρας λέγοντας ότι υπάρχει ισότιμη προβολή. Και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι στα πάνελ. Δεν αναφέρομαι στα πάνελ, αναφέρομαι στις ειδήσεις και στα γεγονότα που προβάλλει ο σταθμός σας. Εσείς τι να γίνετε. Αν τα δείχνουμε αυτά που έχετε ειδήσεις, χαθήκαμε. Τι εννοείτε, εσείς τα κρίνετε. Τι είστε, εσείς είστε κριτικός κινηματογράφου. Είστε ο Σπίλμπεργκ, τι ακριβώς είστε. Τα κόμματα έχουν ανακοινώσεις. Τα δελτία τύπου λοιπόν και τις ανακοινώσεις δεν τις δείχνετε. Των κομμάτων τις αναγνώσουμε όλες. Όχι του κόμματός μας. Όχι, ακούστε. Το 2016 σας έχει στείλει του ΕΣΟΥΡΟΥ επανειλημμένες καταγγελίες. Και το βασικότερο στοιχείο είναι αυτό που καταθέτω, θα το δώσω και στην Επιτροπή για τα πρακτικά. Πείτε το δικό σας λοιπόν. Πείτε για να το αντικρούσω. Να απαντήσω. Λοιπόν, προσοχή. Χρυσή Αυγή και Πολυφωνία. Το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας
Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τελεθεατών για την αντικειμενικότητα και την πολυμερία του, όπως φαίνεται εξάλλου και από το γεγονός ότι παραμένει πρώτος στην επιλογή τηλεθέασης. Δελτίο ειδήσεων. Νομίζω ότι αυτό και μόνο δείχνει ότι ο σταθμός μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η πολυφωνία στην ενημέρωση όπως την προβλέπει το Σύνταγμα και η νομοθεσία. Δεν πρέπει μάλιστα να ξεχνάμε, εδώ θέλω να προσέξετε, να ξεχνάμε στο σημείο αυτό ότι το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι εγώ, ερμηνεύοντας το Σύνταγμα και το νόμο, έχει αποφανθεί ότι κατά τη διάρκεια μη προεκλογικών περιόδων ο πυρήνας της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος του δημοσιογράφου, γι' αυτό σας είπα ποιους έχω δημοσιογράφους, να πληροφορεί, συνίσταται στο δικαίωμα, το δικαίωμά του να αξιολογεί και να ιεραρχεί από το σύνολο της ειδησιογραφίας ποια γεγονότα και σε ποια έκταση πρέπει να αναδειχθούν ειδησιογραφικά και ότι δεν υφίσταται εκ του συντάγματος ή του νόμου ούτε υποχρεωτική ημερήσια αναφορά των εκάστοτε δραστηριοτήτων πολιτικών κομμάτων αν εφάλλου τινός, ούτε υποχρέωση για αυστηρά χρονομετρικού χαρακτήρα εμφανίσεις. Μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου που έχετε πάρει κι εσείς αυτό που δικαιούστε. Να τελειώσω και μετά. Να τελειώσω. Την έχω αυτή την ανακοίνωση. Την έχω μελετήσει επανειλημμένως γιατί μας την είχατε κοινοποιήσει κιόλας. Μα την έχετε μελετήσει. Μα δεν μου γιατί 50% ο ΣΥΡΙΖΑ και 1% η Χρυσή Αυγή για έναν ολόκληρο χρόνο που υπήρχαν και προεκλογικές περίοδες στο χώρο. Εσά θα ακούσω τώρα ή τι λέει. Δώστε μου μια απάντηση λοιπόν. Τι λέει το. Προχωρήστε, Μάρτης, προχωρήστε. Μην τι το πιάσετε. Λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, σας διαβάζω. Εγώ ωραία, δεν αποφασίζω. Λοιπόν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει βγάλει αυτή την απόφαση. Δεν την έβγαλα εγώ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει να προβάλλεται ο ΣΥΡΙΖΑ 50% και η Χρυσή Αυγή 1%. Είπα, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Σύνταγμα σας επιβάλλουν να είστε αντικειμενικοί και πρωτίστως να μην λέτε ψέματα. Δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορείτε, εδώ είστε εδώ πέρα και μας έχετε διαβάσει μια ανακοίνωση. Θα σας κρίνω, κύριε. Του ίδιου του σταθμού σας. Για να δούμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ του καθαριστρισμού. Λέει, πρόεδρε, ναι. Επειδή είναι ουδέτεροι δημοσιογράφοι μας, λέει, του σταθμού του. Ακολουθώντας τα κριτήρια αυτά στο δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, με καλύψατε, τα γνωρίζω αυτά που λέτε. Είναι γνωστά. Δεν χρειάζεται, δεν έχω πολύ χρόνο, Μάρτης. Λοιπόν, όταν για να σας ρωτήσω σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα, κύριε Μάρτης. Κύριε Κασιδιάρη. Μην φωνάζετε, Μάρτης, είστε σε μια ηλικία κρίσιμη. Μην φωνάζετε, υπάρχει κίνδυνο εφράγματος. Ηρεμήστε, παρακαλώ. Μόνο δώσε μου το χρόνο να απαντήσω. Πάμε. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Θα διαβάζει μία ώρα. Τελειώσαμε. Μία ώρα της ανακοινώσεις του και μία ώρα. Να ρίξουμε λίγο τους τόνους. Κύριε Κασιδιάρη, συνεχίστε. Λοιπόν, επειδή μίλησε για ουδετερότητα της δημοσιογραφίας του σταθμού του. Ένα παράδειγμα και θέλω απάντηση όμως επί τούτου. Είναι από το δελτίο του Άλφα του κυρίου Σρόιτερ αυτή η εικόνα. Νέα συγκλονιστικά ντοκουμέντα. Χρυσή Αυγή, Ναζί και επικίνδυνη. Έχει έναν Πακιστανό, τον οποίο τον βρήκα εγώ στο διαδίκτυο. Είναι μια φωτογραφία ενός Πακιστανού με ένα μπαζούκας. Και λέει η δημοσιογράφος του δελτίου του κυρίου Σρόιτερ. Τα όπλα της Χρυσής Αυγής. Εδώ βλέπουμε μπαζούκας από το αρχείο του Γιάννη Λαγού. Πακιστανός με μπαζούκας στο αρχείο της Χρυσής Αυγής. Τι είναι αυτά τα πράγματα, Μάρτης? Έτσι τηρείτε την αρχή της πολυφωνίας και παρουσιάζετε γεγονότα αληθινά στον ελληνικό λαό? Μα με συγχωρείτε, είναι ψεύτικη φωτογραφία. Είναι από το ίντερνετ ένας Πακιστανός. Τι σχέση έχει με τη Χρυσή Αυγή? Κάποιος δημοσιογράφος. Εγώ θα πω ότι είναι του Κοντομινά κολλητός και έχει μπαζούκα στην αυλή. Εγώ δεν θα μου μπαζούκα, κάνετε μήνυση μετά να το πω. Εσείς έχετε μπαζούκα. Εγώ δεν έχω μπαζούκα. Ούτε έχω. Εσείς έχετε. Αφήστε το. Εσείς έχετε όλα τα σκάνδαλα. Εγώ λοιπόν, έχω μπαζούκα. Πάω σε συγκεκριμένα έγγραφα. Σε συγκεκριμένα έγγραφα και θέλω απαντήσεις. Το έγγραφο του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βουρλιώτη προς τη ΔΑΕΒ, αριθμός πρωτοκόλλου. Σε ποιον, ναι? Του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βουρλιώτη προς τη ΔΑΕΒ. ΔΑΕΒ είναι αντιτρομοκρατική. Α, και τι ξέρω, αριθμός τι πρωτοκόλλου. Υπάρχει αναφορά στον Α. Γράφει ο αντιεισαγγελέας πάνω Α. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αριθμός πρωτοκόλλου ΕΠΣΙΛΟΝ-P555, 23/9/13. Δίνει τα στοιχεία ενός ανωνύμου μάρτυρα. Ανώνυμος μάρτυρας, αλλά ο εισαγγελέας δίνει τα στοιχεία του, ξέφυγε. Και από κάτω γράφει Α. Το 212-212-4000 πρέπει να είναι τα στοιχεία του σταθμού σας. Έχει σβησμένο μάλιστα και το όνομα Κουβελιώτη, που είναι μια δημοσιογράφος του σταθμού σας. Εξηγήστε μας, λοιπόν, για ποιο λόγο ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου συνδέει εσάς με έναν ανώνυμο. Εσάς, Α, δεν είσαι το Α. Τη δημοσιογράφος. 212-212-4000. Αυτό που μας διαβάσατε. Είναι μέσα στη δικογραφία με την οποία είμαι κατηγορούμενος. Λοιπόν, πώς γίνεται λοιπόν να έχετε εσείς σχέση ο Α
με ένα ψευδομάρτυρα που είναι σε μια δικογραφία. Αυτό δεν το λέω εγώ. Προκύπτει από τα στοιχεία του αντιεισαγγελέα του Άριου Μάρτυρα. Λέει, λέει για μένα, είναι προσωπικά. Λέει για τον Άλφα, για τη δημοσιογράφη. 12, 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 12
είναι δημοσιογράφοι. Εσείς, κύριε, δεν είμαι εγώ δημοσιογράφος. Δεν λέω εγώ τις ειδήσεις. Δεν σας αφορά το έργο των δημοσιογράφων σας. Δεν παρεμβαίνετε στο έργο των δημοσιογράφων σας. Δεν παρεμβαίνετε, δεν είστε ο διευθυντής του σταθμού. Κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί και εσείς δεν κοιτάτε τι κάνουν. Πλάκα μου κάνετε. Όχι, σας μιλάω πολύ σοβαρά, εσείς μου κάνετε πλάκα. Δεν μιλάτε σοβαρά. Δεν παρεμβαίνετε. Εξήγησα ότι δεν παρεμβαίνω. Και είστε ψεύτης, Μάρτης. Ο κόσμος. Εγώ σε όλη την τηλεόραση, όταν λέγανε για τον Αποστολόπουλο και τον Λάτσι, σε μια εκπομπή κάτι κυρίες και κάτι ανάλαφρη, που πήρατε τηλέφωνο ιδρωμένος και πανικόβλητος επειδή αναφέρατε τον Αποστολόπουλο, ότι δεν παρεμβαίνετε. Εσείς γίνατε ζωντανά στον αέρα και είχατε πάθει σοκ. Μα αναγκάζεται να επέμβω και πάλι. Θα μου λέει τώρα ψέματα και θα με κοροϊδεύει. Για πάμε λίγο στη Λίσα Λαγκάρτ. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Για πάμε στη Λίσα Λαγκάρτ. Το αντικείμενο τη Επιτροπή, κύριε Κασιδιάρη, είναι διαφορετικό. Καταλαβαίνω. Είναι όμως διαφορετικό και το αντικείμενο. Αφορά οικονομικά εγκλήματα και σκάνδαλα. 10-11 λεπτά είμαστε εκτός θέματος, κατανοώ. Αλλά σας όχι, θα ρωτήσω, έχω τον χρόνο, θα ρωτήσω για τη Λίσα Λαγκάρτ, διότι επαναλαμβάνω, συνδέεται με οικονομικά εγκλήματα. Και τα στοιχεία που ανέφερε ο Μάρτης προηγουμένως ήταν αναλυθέστατα. Υπόθηκαν ψέματα. Είναι άποψή σας, σεβαστή. Λοιπόν, ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε, δεν κάνετε το συνήγορο. Ερώτημα. Είπατε ότι δεν είχατε ποτέ λογαριασμό στην HSBC. Είπατε ότι δεν είχατε ποτέ λογαριασμό στην HSBC της Ελβετίας. Προσοχή, παρακαλώ, τι θα απαντήσετε, διότι τα πρακτικά αυτά μπορεί να πάνε στον εισαγγελέα. Μα γράψτε το, δεν το πάω για να μην το γράψετε. Πάμε. Άμα βρείτε εσείς να μου κάνετε ψευδομαρτυρία. Ναι, βρέστε το χαρτί που έχει ο εισαγγελέας και να δείτε τι γράφει. Λοιπόν, εσείς έχετε βουλή, ζητήστε το χαρτί, υπάρχει το μηδενικός εταιρικός λογαριασμός στο όνομά σας. Η Λίστα Λαγκάρτ γράφει Inter American 0. Υπάρχει λοιπόν λογαριασμός. Δεν υπάρχει, λέω, λογαριασμός. Είναι τρελός άνθρωπος, δεν σε καλά. Τώρα πριν από ένα δευτερόλεπτο είπες ότι υπάρχει μηδενικός εταιρικός λογαριασμός. Ένα λεπτό. Λέει όχι στα ελληνικά. Με επιτρέπετε ένα λεπτό να κάνω λίγο. Αν και δεν είναι ο λόγος μου. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε τίποτα, για ακούστε εδώ πέρα. Κύριε Πρόεδρε. Εξήγησε πριν, κύριε Καστρίκη. Εξήγησε πριν. Πείτε μας. Πριν είπε ότι δεν υπάρχει. Ακούστε, κύριε, τίποτα. Δεν είστε τίποτα και πρέπει να καταλάβετε κάτι. Λέτε πλάκα. Άντε ρε πλάκα. Σέβομαι ότι είσαι 100 χρονών και δεν σηκώνομαι πάνω. Κύριε Κοντομινά, κύριε Καστρίκη. Λοιπόν, στο Λαγκάρτ υπάρχει μηδενικός λογαριασμός στο όνομα Κοντομινά. Όχι, προσέξτε. Προσέξτε, τον είχε σβήσει ο κύριος Μαξεβέτης από το hot dog. Τον είχε σβήσει το όνομά του και είχε βάλει Inter American. Αλλά σύμφωνα με το Φαλτσιανί, οι μηδενικοί λογαριασμοί κρύβουν κινήσεις προς όσες εταιρείες. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Θα σταματήσουμε τη διαδικασία. Σταματάμε τη διαδικασία. Λοιπόν, δεν σταματάει τίποτα. Εδώ θα βγουν αλήθειες τώρα. Σταματάμε τη διαδικασία. Για οικονομικά εγκλήματα. Μπορούν όλα να ρωτηθούν με καλύτερο τρόπο. Με καλύτερο τρόπο. Εδώ θα βγάλω τώρα κάτι που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Μη με διαβάσετε. Για όλου του βουλευτά. Κύριε Κοντομινά, δεν είναι βουλευτά. Κύριε Κοντομινά, παρακαλώ. Κύριε βουλευτά, με κατηγορείτε για οικονομικό έγκλημα. Λοιπόν, κύριε Κοντομινά, κατηγορείτε. Υπάρχει όχι λογαριασμό. Με κατηγορείτε. Αυτό θα προκύψει από τη διερεύνηση τη συγκεκριμένη. Με κατηγορείτε για οικονομικό έγκλημα. Θα κληθείτε, κύριε Κοντομινά. Σα κατηγορώ ότι είπατε ψέματα και θα πάω στον εισαγγελέα αυτή τη στιγμή για ψέματα. Είπατε ψέματα. Είστε μέσα στη Λίσα Λαγκάρτ και προσπαθήστε να αποκρύψετε στοιχεία για οικονομικό έγκλημα. Διακόπτεται η συνεδρία. Διακόπτεται η συνεδρία για 5 λεπτά. Θέλεις να καλύψεις, θέλεις και εσύ τα ίδια. Έλα. Τα ίδια που κάνουν οι άλλοι θες να κάνεις. Διακόπτεται η συνεδρία για 5 λεπτά. Και λέω τώρα για τα ψέματα που είπες. Όλα αυτά θα σας κάνω μήνυση πάντως. Γι' αυτό θέλω να καλύψεις. Διακόπτεται η συνεδρία. Επισκεφτείτε τη Βουλή των Ελλήνων κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Κλείστε ραντεβού για ξενάγηση και ενημερωθείτε για την ιστορία του κτηρίου της Βουλής και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της. Ξεναγηθείτε στην έκθεση που παρουσιάζεται στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου και επισκεφτείτε την αίθουσα της Ολομέλειας. Ξεναγήσεις στη Βουλή των Ελλήνων για μεμονωμένους επισκέπτες. Κάθε Κυριακή στις 12.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινήσουμε επαναλαμβάνουμε την διακοπή σας συνεδρίαση. Επενθυμίζω σε όλους και στον κύριο Κοντομινά και στους συναδέλφους ότι ο σκοπός της συγκεκριμένης εξαρτητικής επιτροπής είναι η διερεύνηση των δανειοδοτήσεων, της νομιμότητας των δανειοδοτήσεων των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παρακαλώ να μένουμε σε αυτό και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Διότι ξεφεύγει η συζήτηση, το κατανοώ. Κατανοώ και το προσωπικό ζήτημα του καθενός. Εδώ δεν έρχεστε σαν κατηγορούμενος, έρχεστε σαν μάρτυρας να βοηθήσετε την Επιτροπή. Παρακαλώ να φέρεις το smart, δεν σας κατηγορεί κανένας. Ούτε επίσης από την άλλη μεριά θα ήθελα να ανεβάζουμε τους τόνους, προς όλους το λέω αυτό. Να χτυπάμε χέρια, να κάνουμε χειρονομίες. Λοιπόν, προχωρούμε με τον κύριο Λοβέρδο από την ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη για 10 λεπτά, κύριε Λοβέρδο. Ευχαριστώ.